προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ σε όλους τους νέους που θα εμβολιάζονται, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ενθάρρυνσης των εμβολιασμένων. Η στρατηγική αυτή θα περιλαμβάνει μια σειρά προνομίων σε όσους εμβολιάζονται, προκειμένου να επιτευχθεί το χτίσιμο ενός ισχυρού τείχους ανοσίας και να μην γίνει κοιλιά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τη νέα αυτή στρατηγική ενθάρρυνση, που βασίζεται σε τρεις άξονες, παρουσίασε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Άκης Κέρτσος. Σήμερα, με βάση τα κλεισμένα ραντεβού που βλέπουμε στη βάση δεδομένων της επιχείρησης Ελευθερία, το 35% του γενικού πληθυσμού ή το 42% του ενήλικου πληθυσμού θα έχει ολοκληρώσει και με τις δύο δόσεις τον εμβολιασμό του έως το τέλος Ιουνίου και αντίστοιχα το 48% του γενικού πληθυσμού ή το 57% του ενήλικου πληθυσμού έως το τέλος Ιουλίου. Καθώς η ύφεση της πανδημίας δίνει μια επίπλαστη αίσθηση ασφάλειας και εφησυχασμού, είναι σημαντικό να πούμε ότι η μάχη με τον κορονοϊό δεν έχει τελειώσει και ότι ασφαλείς πολίτες είναι οι εμβολιασμένοι πολίτες. Για την επίτευξη του επιθυμητού τείχους ανοσίας, απαιτείται μια συμπληρωματική στρατηγική που θα παρουσιάσουμε σήμερα και θα εξειδικεύσουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες, με στόχο να μην κάνουμε κοιλιά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο ρυθμό εμβολιασμού και να πείσουμε όσο περισσότερους πολίτες γίνεται να προσέλθουν για τον εμβολιασμό τους. Αυτή η στρατηγική της κλιμακούμενης πρωτοβουλίας, όπως μας την έχει εισηγηθεί η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτος πυλώνας, εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων του πληθυσμού, που πραγματοποιούνται ήδη και θα συνεχίσουν να γίνονται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Δεύτερος πυλώνας, συγκεκριμένα μέτρα ενθάρρυνσης υπέρ του εμβολιασμού, για τα οποία θα μιλήσουμε και σήμερα. Και τέλος, την πρόβλεψη της υποχρεωτικότητας σε συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών που θα εξετάσουμε σε επόμενο χρόνο, σύμφωνα πάντα με την εισήγηση της Επιτροπής Βιοηθικής. Κάλεσμα στους νέους να τσιμπήσουν την ευκαιρία για να τσιμπηθούν, απίφθινε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας τους να δράξουν την ευκαιρία και να εκμεταλλευτούν την πρόσθετη δυνατότητα που τους δίνεται με το Freedom Pass. Το Freedom Pass πρόκειται ουσιαστικά για ένα βάουτσερ ύψους 150 ευρώ για όλους τους νέους από 18 έως 25 ετών που θα έχουν κάνει έστω και την πρώτη δόση του εμβολίου και το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν για εισιτήρια για ταξίδια, μουσεία και θέατρα. Έρθει όμως η ώρα η πολιτεία να επιβραβεύσει και την προσπάθεια μιας κατηγορίας πολιτών που δοκιμάστηκε ιδιαίτερα αυτούς τους 16 μήνες. Και αναφέρομαι στους περίπου 940.000 νέους μας από 18 έως 25 ετών. Είναι τα παιδιά που επί τόσους μήνες είδαν τις σπουδές τους να αναστατώνονται, είδαν τους φίλους τους να απομακρύνονται, τα ταξίδια, τη διασκέδαση, ουσιαστικά να χάνονται. Από σήμερα λοιπόν, στους νέους μας ανοίγεται ένα ακόμα παράθυρο ελευθερίας για τον ελεύθερο χρόνο τους. Με την πρώτη δόση του εμβολίου τους θα αποκτούν αυτόματα μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ. Αυτή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά, θα καλύπτει εισιτήρια για ταξίδια, έξοδα για ξενοδοχεία, αλλά και την είσοδο σε χώρους πολιτισμού, σε συναυλίες, σε σινεμά, σε θέατρα, σε μουσεία. Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή. Η κάρτα θα δημιουργείται αυτόματα με τον ΑΜΚΑ του κάθε νέου που θα έχει εμβολιαστεί μέσα στο 2021. Αφορά δηλαδή όλους τους νέους μας που έχουν ήδη εμβολιαστεί και όσους θα εμβολιαστούν από εδώ και στο εξής. Η κάρτα αυτή θα έχει προπληρωθεί από το κράτος και θα εξαντλείται σταδιακά ανάλογα με τη χρήση της μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό ή μέσω μιας ειδικής βεβαίωσης για τους λίγους νέους μας που μπορεί να μην διαθέτουν έξυπνη συσκευή, έξυπνο τηλέφωνο. Αξιοποιώντας αυτό το νέο ψηφιακό πορτοφόλι, οι κάτοχοι θα μπορούν να κάνουν πιο άνετες διακοπές είτε να χαλαρώσουν σε φόρους πολιτισμού και διασκέδασης. Πρόκειται, όπως είπα, για μια οφειλή προς την νεολαία. Ένα δώρο ευγνωμοσύνης, ιδίως μπροστά στο καλοκαίρι που έρχεται. Ένα ευχαριστώ για την υπομονή τους και την επιμονή τους. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ένα κίνητρο για να εμβολιαστούν, ειδικά οι νέοι, οι οποίοι από την φύση τους συμβάλλουν περισσότερο στην κινητικότητα. Και όσο αυτοί θα θωρακίζονται, τόσο η μετάδοση του ιού
θα περιορίζεται. Και το τελευταίο αποκτά μια ξεχωριστή σημασία, ειδικά τώρα, που η σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας συγχρονίζεται με την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα. Είναι μια μετάλλαξη που ξέρουμε ότι μεταδίδεται πιο γρήγορα. Στοχεύει πρωτίστως όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά μας απειλεί όλους με μια νέα περιπέτεια το φθινόπωρο. Γιατί η γενική ανοσία περνά τελικά μέσα από την ανοσία του καθενός μας. Και μπορεί οι νεότεροι να πιστεύουν ότι οι ίδιοι είτε δεν θα νοσήσουν καθόλου, είτε θα νοσήσουν πιο ανώδυνα, όμως θα παραμένουν σιωπηλοί αναμεταδότες του ιού, βοηθώντας τον και να απλώνεται, αλλά και να μεταλλάσσεται. Είναι αυτοί λοιπόν που έχουν τη δυνατότητα να του βάλουν φρένο, πατώντας γκάζι για να φτάσουμε στο ποσοστό του θωρακισμένου πληθυσμού, να το φτάσουμε στο 70%, γιατί όχι και υψηλότερα. Με την ίδια πρωτοβουλία όμως που ανακοινώνουμε σήμερα, η κυβέρνηση διαθέτει πρόσθετους πόρους, πρόσθετα κεφάλαια σε κλάδους που επίσης τα χρειάζονται. Στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στις μεταφορές. Είναι συνεπώς μια ενέργεια η οποία έχει πολλούς ευνοημένους. Γιατί ενώ στηρίζει την αγορά, ταυτόχρονα κατευθύνει και μέρος του δημόσιου πλούτου στη νέα γενιά της κοινωνίας. Τις λεπτομέρειες του μέτρου θα εξηγήσει σε λίγο ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος και οργάνωσε την ηλεκτρονική υποδομή του. Στη συνέχεια, Υπουργοί Πολιτισμού και Τουρισμού, στις αρμοδιότητες των οποίων αναπτύσσονται και οι δράσεις που θα καλύπτονται από την κάρτα διευκόλυνσης των νέων από 18-25 χρονών. Εγώ απλά να τονίσω ότι και αυτή η κίνηση εντάσσεται στο σχέδιό μας για μια ομαλή μετάβαση στη μετά-COVID εποχή. Κρατάμε τη μάσκα όταν είμαστε πολλοί, όταν είμαστε μόνοι μας, κάνουμε το εμβόλιο. Και σύντομα, μάλιστα, οι εμβολιασμένοι θα κινούνται πιο άνετα σε κλειστούς χώρους, όπου η χωρητικότητα για αυτούς, για τους εμβολιασμένους δηλαδή, θα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν για αυτό το θέμα τις αμέσως επόμενες μέρες. Κλείνω καλώντας τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας να χαρούν όσα τους προσφέρονται, να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν με ένα εμβόλιο, να ταξιδέψουν, να κινηθούν, να διασκεδάσουν, αλλά να συνδράμουν και με αυτόν τον τρόπο σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια που κάνουμε να αφήσουμε πίσω μας οριστικά και αμετάκλητα την μεγάλη αυτή περιπέτεια του κορονοϊού. Άλλωστε και η κάρτα για την οποία μιλάμε αντιπροσωπεύει το πιο βασικό τους γνώρισμα, γι' αυτό και θα ονομάζεται Freedom Pass ή καλύτερα στα ελληνικά κάρτα ελευθερίας. Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή και θα υλοποιείται μόνο με το ΆΜΚΑ του κάθε νέου, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Πιερακάκης. Διαθέσιμο σε γεννηθέντες από το 1996 μέχρι το 2003, που θα έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, είτε αυτοί που εμβολιάστηκαν, όπως είπατε, είτε αυτοί που θα εμβολιαστούν, χρεωστική ψηφιακή κάρτα, η οποία θα αποθηκεύεται στο ψηφιακό πορτοφόλι του κινητού. Θα μπορεί φυσικά να υπάρχει και σε φυσική μορφή, αλλά κατά βάση κοιτάζουμε την ψηφιακή υποδομή. Αξίας 150 ευρώ, διαθέσιμο πριν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου θα είναι διαθέσιμο. Πώς αποκτά κανείς αυτή την κάρτα? Την ημέρα που θα ανακοινώσουμε ότι είναι διαθέσιμη, θα μπορεί κανείς να μπει στην πλατφόρμα του gov.gr, αφού ενδιαφερόμενος φυσικά θα έχει κάνει ήδη έστω μία δόση του εμβολίου. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται την επόμενη ημέρα, δηλαδή θα γίνεται η αίτηση μία ημέρα και την αμέσως επόμενη ο ενδιαφερόμενος θα λάβει όλες τις σχετικές οδηγίες μέσω email και SMS. Η κάρτα θα αποθηκεύεται στην ψηφιακή της μορφή στο ψηφιακό πορτοφόλι του κινητού, που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό εμπόριο και e-shops προφανώς, αλλά και ανέπαφα σε όλες τις συναλλαγές με τερματικά POS, με αυτήν ακριβώς την εικόνα. Και όπως ανέφερα πριν, είναι έτοιμο
πριν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Για μια πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τους νέους αφενός να ταξιδέψουν και αφετέρου να παρακολουθήσουν πολιτισμικές εκδηλώσεις, τονώνοντας και τους αντίστοιχους κλάδους, έκαναν λόγο από την πλευρά τους ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αλλά και ο Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανολάκης. Η Κάρτα Νέων, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης των εμβολιασμών, δεν είναι μόνο η Κάρτα Νέων, αλλά και όλα αυτά που αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Σκέρτσο, με προνομιακές διευκολύνσεις, ειδικά για τους νεότερους συμπολίτες μας, μεταξύ 18 και 25 ετών, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι και το Υπουργείο Τουρισμού συμμετέχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια υπέρ της ενθάρρυνσης των εμβολιασμών. Εξάλλου, η δύσκολη ισορροπία, ο συνδυασμός μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια στον τουρισμό μας. Με την Κάρτα Νέων, τα ταξίδια, η διαμονή σε τουριστικά καταλήματα απλοποιούνται και απελευθερώνονται. Η σημερινή απόφαση της κυβέρνησης νομίζω ότι συνδράμει καθοριστικά σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι γίνεται σαφές ότι ο εμβολιασμός είναι η μόνη δυνατότητα που μας παρέχει ασφάλεια για την επιστροφή στην κανονικότητα. Ο εμβολιασμός, ο οποίος καθώς θα επεκτείνεται σε μεγαλύτερα ποσοστά και θα καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών, είναι αυτός που θα δημιουργήσει το τείχος ανοσίας, που θα εξασφαλίσει ότι η επόμενη μέρα θα είναι απολύτως ασφαλής και εμείς θα είμαστε υγιείς. Η κυβέρνηση προσφέρει ένα αντίδωρο που θα εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις τους για ένα ελεύθερο καλοκαίρι, αλλά και την ψυχαγωγία τους με μια ιδιαίτερη ποιότητα. Μπορούμε να πούμε ότι με ασφάλεια σε χώρους συνάθρησης, όχι μόνο χώρους που είναι κρατικοί, αλλά και σε χώρους που θα συμβληθούν από τον ιδιωτικό τομέα, σε κινηματογράφους, σε θέατρα, ακόμα και για ανθρώπους που θέλουν να πάνε πίσω και σε σχολές χορού, κλάδοι που επλήγησαν πολύ σημαντικά, μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια, με υπευθυνότητα, τονώνοντας έτσι και την πολιτιστική οικονομία, αλλά έχοντας και ένα επιπλέον κίνητρο οικονομικό, να έρθουμε πιο κοντά στον πολιτισμό και να ξαναχτίσουμε αυτή τη σχέση που τόσο βία διακόπηκε.